Τιμούμε τη θυσία του πρωτομάρτυρα του αντιπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος ειρήνης της χώρας, του νεολαίου αγωνιστή Νίκου Νικηφορίδη. Τιμούμε τον Νίκο Νικηφορίδη σε συνθήκες πολύ δύσκολες για τη ζωή του λαού μας. Είναι ανίποτη η θλίψη μας για τα θύματα του πολύ νεκρού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ξεχυλίζει η οργή και η αγανάκτησή μας, ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή του λαού και της νεολαίας. Μια κραυγή αποφασιστικότητας και αγώνα έχει σκεπάσει όλη την Ελλάδα. Είναι έγκλημα. Φτάνει πια. Ως εδώ. Να γίνει πλήρης διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας. Να μην κρυφτεί, να μην συγκαλυφθεί τίποτα. Η αιτία του εγκλήματος είναι γνωστή. Το σύστημα της εκμετάλλευσης σκοτώνει στους πολέμους που προκαλεί. Σκοτώνει όμως και στη λεγόμενη ειρήνη του. Γιατί κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα στο σύστημα αυτό είναι υποταγμένη στο ανελαίητο κυνήγι του κέρδους. Γιατί μπροστά στο κέρδος των κεφαλαιοκρατών απαξιώνεται απόλυτα η ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη. Γιατί τα κέρδη των εκμεταλλευτών είναι το αίμα μας και οι ζωές μας. Ο λαός και η νεολαία να τιμωρήσουν τους πραγματικούς υπεύθυνους στη τραγωδία στα Τέμπη, στη Μάδρα Αττικής, στο Μάτι, στην Εύβοια. Να πληρώσει για τα βαριά εγκλήματά του το κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις του και τα κόμματα που το υπηρετούν. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Είναι χρέος μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Πρέπει να γίνουμε πολύ, πολύ περισσότεροι στον αγώνα για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Πριν από ένα μήνα, ένα φυσικό φαινόμενο ήρθε να αναδείξει τη δύναμη της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. Οι φωνικοί σεισμοί σε Τουρκία και Συρία και η αμέριστη συμπαράσταση του λαού μας, η συλλογή και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας δείχνουν τη δύναμη της διεθνιστικής αλληλεγγύης που είναι το μεγάλο όπλο των λαών. Η αλληλεγγύη τους και οι κοινοί τους αγώνες. Γιατί οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους, αντιθέτως είναι αμέτρητα αυτά που τους ενώνουν. Αποδεικνύεται περίτρανα και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και παντού ότι μόνο οι λαοί μπορούν να σώσουν τους εαυτούς τους. Δεν υπάρχουν μεσσίες και σωτήρες. Όπως έλεγε και ο μεγάλος μας Κώστας Βάρναλης στο έργο του «Σκλάβοι πολιορκημένοι». Αν είναι ο λάκκος σου πολύ βαθύς, χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς. Φίλοι και συναγωνιστές, νέοι και νέες, παλιά και νέα προβλήματα οξύνονται και φέρνουν ακόμα μεγαλύτερη βαριχημονιά για τους εργαζόμενους. Οι οικονομικές εξελίξεις οδηγούν στην ακόμα μεγαλύτερη όξυνση των προβλημάτων. Τα λαϊκά στρώματα, οι οικογένειές μας δίνουν καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης σε όλο και δυσμενέστερες συνθήκες. Πλάι στα προβλήματα που ανέδειξε η πανδημία του COVID, με το πλήρες ξεχαρβαλωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, ο λαός μας συγκρούεται με την έντονη έλλειψη φαρμάκων, αλλά και με το νέο νόμο για την υγεία. Η ακρίβεια σε όλα τα βασικά είδη διαβίωσης, η τεράστια αύξηση στις τιμές των καυσίμων οδηγούν ευρύτατα λαϊκά στρώματα στη διατροφική και ενεργειακή φτώχεια. Οι λαϊκές οικογένειες καλούνται να ζήσουν με τα δεκάδες επιδόματα και ΠΑΣ που εφευρίσκει κάθε τόσο η κυβέρνηση, τα οποία ωστόσο όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας και της φτώχειας, αλλά την επιτείνουν, τη βαθαίνουν και την εξαπλώνουν. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και οι μέτοχοί τους αυξάνουν τα κέρδη τους ακόμα και σε αυτές τις τόσο δύσκολες για το λαό συνθήκες. Η νεολαία και στους τόπους δουλειάς και στους τόπους μάθησης έρχεται αντιμέτωπη με την αυξανόμενη ανεργία και εκμετάλλευση, με την απαξίωση των πτυχίων, με την υποβάθμιση της παιδείας, με τον αυταρχισμό και την ομή καταστολή, όταν αντιδράει σε όλα αυτά και πυκνώνει τις γραμμές των λαϊκών αγώνων. Οι έντονοι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων και μπλοκ στο πλαίσιο της διαφαινόμενης νέας και βαθύτερης οικονομικής κρίσης παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας, οι διαφαινόμενες αναδιατάξεις στην κορυφή της υπεριαλιστικής πυραμίδας φέρνουν νέους πολέμους, προσφυγιά, δυστυχία για το λαό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μεταξύ των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Ρωσία όχι μόνο δεν λύνει τις υπάρχουσες αντιθέσεις, αλλά τις βαθαίνει. Η φωτιά του απειλεί να συμπεριλάβει και άλλες χώρες και λαούς, όπως η γειτονική μας Σερβία, το Κωσοβοπέδιο, η Βοσνία-Ζεγοβίνη, η Μολδαβία. Ο κίνδυνος γενικευμένης πολεμικής σύραξης είναι πλέον ορατός παντού. Το ΝΑΤΟ μέσα από τη νέα στρατηγική του και το δόγμα για το παγκόσμιο ΝΑΤΟ επεκτείνει την επιχειρησιακή του ικανότητα ώστε να παρεμβαίνει οπουδήποτε στην υδρόγειο, όπου διακυβεύονται τα συμφέροντα και επενδύσεις των ευρωατλαντικών μονοπωλίων. Αναδιατάσσει σε θέση μάχης τις στρατιωτικές του δομές και δυνάμεις. Εξυγχρονίζει το πυρηνικό και συμβατικό τοπλοστάσιο. Διευρύνει και μονιμοποιεί τις δυνάμεις του στην Ανατολική Ευρώπη.
Μια νέα ξέφρενη κούρσα εξοπλισμών τρέχει, νέα και φωνικότερα όπλα αναπτύσσονται, νέα τεράστια ποσά για εξοπλισμούς αποφασίζονται. Απέναντι στο μπλοκ των Ευρωατλαντικών δυνάμεων, των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμορφώνεται ένα νέο μπλοκ, το Ευρασιατικό, με επικεφαλής την Κίνα και τη Ρωσία. Όλοι τους συγκρούονται για τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλίων, ενώ οι λαοί είναι αυτοί που καλούνται να πληρώσουν το τίμημα της αντιπαράθεσης με τον ιδρώτα και το αίμα τους. Οξύνονται οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας για τη γεωστρατηγική τους αναβάθμιση και για τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων της κάθε χώρας. Οι ανταγωνισμοί αυτοί φέρνουν τους δύο λαούς σε θανάσιμη αντιπαράθεση. Η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, οι αποστάσεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη λογική του βρείτε τα μεταξύ σας ενισχύουν την τουρκική επιθετικότητα. Αποκαλύπτεται ότι απότερος στόχος είναι η διατήρηση της συνοχής της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, προετοιμάζουν ένα οδυνηρό συμβιβασμό για συνεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της χώρας μας με ευρωατλαντική εποπτεία σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ελληνική κυβέρνηση, με τη στήριξη των άλλων ευρωατλαντικών κομμάτων, εμπλέκει όλο και βαθύτερα τη χώρα και το λαό σε περιοριστικές αντιπαραθέσεις, με πολύ επικίνδυνες συνέπειες για την ασφάλεια και το ειρηνικό του μέλλον. Η μύθη ότι η βαθύτερη πρόσβεση της Ελλάδας στους επιθετικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί τάχα να συμβάλλει στην άμυνα, την ασφάλεια και την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα, καταρρύπτονται από την ίδια μας την πραγματικότητα. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου είναι υπαρκτός και είναι υπόλογοι όσοι κυβέρνηση και κόμματα καλλιεργούν τον εφησυχασμό. Σήμερα τα μαύρα σύννεφα του πολέμου σκεπάζουν ολόκληρη την περιοχή. Οι βομβαρδισμοί και ο μαύρος καπνός του θανάτου σκεπάζουν τις πόλεις Ουκρανίας και του Ντομπάς. Οι τραγικές εξελίξεις με την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία απαιτούν την κινητοποίηση και τη μαζική έκφραση της αντίθεσης του λαού στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Να απαιτήσουμε το άμεσο σταμάτημά του. Να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και την επικίνδυνη ανάμειξη της χώρας μας στην αποστολή πολεμικού υλικού, στην απογύμνωση της άμυνας των νησιών μας, στην αποστολή ελληνικών στρατιωτικών, σε διάφορες υπερελιστικές αποστολές εκτός συνόρων, δίπλα και στο θέατρο του πολέμου στην Ουκρανία. Οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι αλλά και οι σημερινοί δίνουν στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ νέες βάσεις, στρατηγία σε άλλες στρατιωτικές υποδομές. Εμπλέκουν τη χώρα στην επικίνδυνη αντιπαράθεση των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία και την Κίνα, τη μετατρέπουν σε ορμητήριο ενάντια σε άλλους λαούς, αλλά και σε στόχο αντιπίνων χτυπημάτων. Δημιουργούν θανάσιμους κινδύνους για το λαό μας. Συνεχίζουν και αυξάνουν τις δυσβάστακτες νατοικές στρατιωτικές δαπάνες, αφαιρώντας χρήματα από την υγεία, τη μόρφωση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Βαθαίνουν τη στενή συνεργασία με το Ισραήλ, το κράτος δολοφόνο που σφαγιάζει καθημερινά το μαρτυριακό λαό της Παλαιστίνης. Εκφράζουμε λοιπόν την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σε όλους τους λαούς που είναι πάντα τα θύματα της κρεατομηχανής των υπεριαλιστικών πολέμων. Εκφράζουμε την καθαρή αντίθεση και καταδίκη στην υπεριαλιστική εισβολή της Ρωσίας. Εκφράζουμε την απερίφραστη καταδίκη μας της αισχρής υποκρισίας των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ευθύνονται για δεκάδες εισβολές και πολέμους, για πραξικοπήματα και ανατροπές κυβερνήσεων, για το διαμελισμό κρατών. Οι πόλεμοι τους καταστρέφουν χώρες, έχουν εκατομμύρια νεκρούς, τραυματίες και σακατεμένους ανθρώπους, δημιουργούν αμέτρητα καραβάνια προσφύγων. Φίλοι και συναγωνιστές, στον αγώνα για αυτά τα ιδανικά θυσιάστηκε και ο Νίκος Νικηφορίδης και τόσοι άλλοι γνωστοί και άγνωστοι αγωνιστές του λαού. Θυσιάστηκαν για ό,τι πολυτιμότερο είχαν, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Στο πρόσωπό του λοιπόν τιμάμε όλους εκείνους τους αγωνιστές της αντιφασιστικής και αντιπεριαλιστικής πάλης, τους αγωνιστές για κοινωνική δικαιοσύνη και προκοπή, που αντίκρισαν το θάνατο μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα, αλλά δεν δίλιασαν, που ένιωθαν τα φρικτά βασανιστήρια, το δίμιο του αστικού κράτους, του μυσαλόδοξου με τη φιλιακού καθεστώτος, στα κολαστήρια της Μακρονήσου και αλλού, αλλά δεν λύγησαν, που έβλεπαν τη ζωή τους να περνάει στις φυλακές και στις εξορίες, αλλά δεν υπέκυψαν. Δεν υπέγραψαν δήλωση μετανοίας, δεν συμβιβάστηκαν. Συνέχισαν πιστοί στις ιδέες και στα ιδανικά τους. Συνέχισαν ακλόνητοι να αγωνίζονται για μια κοινωνία χωρίς εκμεταλλευτές και εκμετάλλευση, χωρίς φτώχεια, χωρίς πολέμους, προσφυγιά και δυστυχία.
στάθηκαν όρθιοι, φάροι, φωτεινοί στους αγώνες του λαού και της νεολαίας μας. Τιμάμε λοιπόν όλους εκείνους που ένιωθαν βαθιά το καθήκον να οργανώσουν την πάλη του λαού σε στιγμές πολύ δύσκολες για το εργατικό και λαϊκό κίνημα, που γνώρισαν καλά πως ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε να δώσουν και την ίδια τη ζωή τους ακόμα, αλλά συνέχισαν αμετανόητοι. Γιατί ήθελα να λέγονται άνθρωποι. Μέσα στο βαρύ αυτό μαρτυρολόγιο, το όνομα του Νίκου Νικηφορίδη κατέχει μια ξεχωριστή θέση. Ο αγώνας του θα μείνει για πάντα λαμπρό παράδειγμα, παρακαταθήκη και πηγή έμπνευσης για τους νέους και τις νέες του λαού μας. Ο Νίκος Νικηφορίδης γεννήθηκε το 1928. Στην κατοχή οργανώνεται πρώτα στα Ετόπουλα και στα 15 του γίνεται μέλος της θρηλυκής ΕΠΟΝ. Το 1946 συλλαμβάνεται και βασανίζεται. Το 1947 το στέλνουν εξορία στην Ικαρία. Το 1948 το μεταφέρουν στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Από τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη, παθαίνει νευρολογική τύφλωση και χάνει προσωρινά το φως του. Το Γενάρη του 1950, σε πολύ κακή κατάσταση, απολύεται από τη Μακρόνησο και επιστρέφει στην οικογένειά του που φροντίζει για την αποθεραπεία του. Εκείνη την εποχή έχει φτάσει παράνομα στην Ελλάδα ο Νίκος Μπελογιάννης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σκοπός του είναι η αναδιοργάνωση των κομματικών οργανώσεων του παράνομου ΚΚΕ που αποτέλεσαν τους πυρήνες της αντίστασης και της οργάνωσης του αγώνα του λαού μας στις δύσκολες εκείνες μέρες. Τότε που η ελληνική αστική τάξη και ο αμερικάνικος υπεριαλισμός προσπαθούσαν με κάθε μέσο να μετατρέψουν τη στρατιωτική τους νίκη σε ολοκληρωτική συντριβή και εξόντωση του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Πρώτη στη ανάγκη η ανασυγκρότηση του λαϊκού κινήματος σε όλη τη χώρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, το καθήκον της ανασυγκρότησης αντιπεριαλιστικού, αντιπολεμικού και φιλιρηνικού κινήματος ανατίθεται στον Νίκο Νικηφορίδη. Ερχόμενος στην πόλη μας, οργανώνει με τον γραμματέα της ΕΠΟΝ, Λεωνίδα Δούκα, το Δημοκρατικό Φιλιρηνικό Μέτωπο Νέων για τη συλλογή υπογραφών κάτω από την έκκληση της Στοκχόλμης για την απαγόρευση του ατομικού όπλου. Ήδη κάτω από αυτή την έκκληση είχαν συγκεντρωθεί εκατομμύρια υπογραφές από τη Σοβιετική Ένωση και τις σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης μέχρι τη ΣΥΠΑ και την Ασία. Στην Ελλάδα όμως η συγκεκριμένη έκκληση συνιστούσε κατά την άποψη των κρατούντων απόπειρα ανατροπής του κοινωνικού καθεστώτος. Τις τελευταίες μέρες του 1950 συλλαμβάνονται 14 αγωνιστές, ανάμεσά τους και ο Νίκος Νικηφορίδης. Στη στημένη δίκη στο έκτακτο στρατοδικείο, που με συνοπτικές διαδικασίες άρχισε στις 21 Φλεβάρι του 1951 και διήρκησε μόλις 4 μέρες, ο Βασιλικός Επίτροπος ζήτησε την ποινή του θανάτου για τον Νίκο Νικηφορίδη, καταδικάστηκε βάσει του διαβόητου γάμα ψηφίσματος και του αναγκαστικού νόμου 509 για δίθεν σύσταση παράνομου μηχανισμού κατασκοπίας. Νόμο με τον οποίο δεκάδες χιλιάδες κομμουνιστές και άλλοι αντιφασίστες, λαϊκοί αγωνιστές, οδηγήθηκαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα, στις φυλακές και στις εξορίες. Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων διεθνώς. Επιστολές προς την ελληνική κυβέρνηση έστειλαν κορυφαίοι διανοούμενοι και επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Ο φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο φιλόσοφος αγωνιστής για την ειρήνη Μπέρτραντ Ράσελ, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης Φρέντερικ Ζολιό και η σύζυγός του Ιρέν Κιουρί. Κομμουνιστές, αντιφασίστες, αγωνιστές, λαμπροί επιστήμονες, κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ Χημίας. Κινητοποιήθηκε ένα μεγάλο πλήθος προσωπικότητων της πολιτικής, των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης σε όλο τον κόσμο. Παρά όμως την παγκόσμια κινητοποίηση για τη σωτηρία του, παρά τις δίσεν διαβεβαιώσεις του τότε Πρωθυπουργού Σοφοκλή Βενιζέλου, ο Νίκος Νικηφορίδης οδηγήθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαρτίου του 1951 στο σύνηθι τόπο των εκτελέσεων, των λαϊκών αγωνιστών, πίσω από τις φυλακές του Γεντί Κουλέ. Ήταν ένας νέος άνθρωπος, μόλις 23 ετών. Μαζί με τον Νίκο Νικηφορίδη εκτελέστηκαν κι άλλοι 6 λαϊκοί αγωνιστές που είχαν καταδικαστεί σε άλλη δίκη γιατί ήταν μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ο Θόδωρος Ορφανίδης, ο Μόσχος Στογιάννης, ο Κώστας Πρίτζος, ο Μίτσος Κωνσταντίνου, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος και Ρήγας Παραθυράς. Με τη δράση του και τη θυσία του, ο Νίκος Νικηφορίδης άνοιξε το δρόμο για τη συγκρότηση 4 χρόνια αργότερα, το 1955, της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Σύνθεση και Ειρήνη. Η θυσία του Νίκου Νικηφορίδη δεν ήταν μάταια, δεν πήγε χαμένη. Με το αίμα του
πότισε και αυτό το δέντρο της ανυπακοής και της απειθαρχίας, στην ομιμότητα των εκμεταλλευτών, της ανατροπής του σάπιου συστήματός τους, το δέντρο της πάλης ενάντια στον υπεριαλισμό και τον πόλεμο. Φίλες και φίλοι, νέοι και νέες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα η μεγαλύτερη τιμή στον Νίκο Νικηφορίδη είναι η συνέχεια των αγώνων του. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες, τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας, τον κάθε άνθρωπο καλής θέλησης να πυκνώσουν τώρα τις γραμμές του αντιπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος της πατρίδας μας. Και από αυτό το βήμα λοιπόν δηλώνουμε ως εδώ, όχι άλλο αίμα και ζωές αθώων ανθρώπων στο βωμό των κερδών των ολίγων. Να δυναμώσει η κοινή πάλη και η διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών. Ο κάθε λαός να γίνει κυρίαρχος στον τόπο του. Να σταματήσει τώρα ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση να σταματήσει την αποστολή πολεμικού υλικού. Καμία διευκόλυνση από ελληνικού εδάφους στις υπεριαλιστικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Η χώρα μας να σταματήσει να είναι ορμητήριο των αμερικανονατοϊκών φωνιάδων. Ο λαός μας να μην γίνει στόχος αντιπίνων. Να κλείσουν οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές. Να κλείσει το νατοϊκό στρατηγείο στο πρώην τρίτο σώμα στρατού. Κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός συνόρων. Έξω η χώρα μας από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυναμώνουμε, μαζικοποιούμε τον αγώνα ενάντια στον υπεριαλισμό, στην πρόστιχη ειρήνη του και στους πολέμους που γεννά. Εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους αγώνες των λαών. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή.